Νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι στη Δυτική Μακεδονία. Είχα μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό μου στη Θεσσαλονίκη. Χθες και επ' αφορμή αυτού του γεγονότος αποφάσισα να δω και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς επίσης σήμερα και την Δυτική Μακεδονία. Είναι μια γενική που τα μηνύματα που έρχονται στο αρχηγείο είναι ιδιαίτερα θετικά. Οι υπηρεσίες λειτουργούν εξαιρετικά καλά. Επιτυχίες υπάρχουν από αστυνομικής πλευράς και αυτό μας κάνει να είμαστε ιδιαίτερα ενθαρρυντικοί. Όταν μικρές περιφερειακές αστυνομικές υπηρεσίες έχουν επιτυχίες, το αντίκρισμα και η ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία είναι εξαιρετικά καλή. Ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους, τους επιβραβεύουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε το ίδιο ζήλο, την ίδια αξιοπρέπεια στις ενέργειές τους και το σεβασμό των πολιτών και ευελπιστούμε η επίσκεψή μας εδώ να συμβάλλει σε ένα επίπεδο μεγαλύτερης εξωστρέφειας της αστυνομίας προς την κοινωνία, τους πολίτες και ιδιαίτερα τις μικρές κοινωνίες όπως είναι οι πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, που γι' αυτό είναι το ζητούμενο για την ελληνική αστυνομία και το αρχηγείο. Ωστόσο, αρχηγέ, πέρα από τις δυνατότητες υπάρχουν και οι αδυναμίες, υπάρχουν και τα προβλήματα τα οποία σας τα έχουν θέσει, φαντάζομαι, και οι αξιωματικοί και τα σωματεία. Προβλήματα που σχετίζονται με αυτό που ήδη ξέρουμε και εμείς τουλάχιστον, με έλλειψη προσωπικού και άλλα. Τι θα γίνει με αυτά τα θέματα, θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις για την βελτίωση κάποιων πραγμάτων στην περιοχή και την ενίσχυση των υποδομών και τις υποδομές και τα λοιπά. Οι δυνατότητες σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και σε ανθρώπινα στελέχη είναι συγκεκριμένες. Ευελπιστούμε ότι η αναδιοργάνωση των δομών του σώματος που θα ξεκινήσει η υλοποίησή της περίπου τον Σεπτέμβριο. Ήδη το σχέδιο Προεδρικού Τάγματος βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας για Νομοτεχνική Επεξεργασία. Εκτιμούμε μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε έναρξη υλοποίησης του νέου Προεδρικού Διατάγματος. Το φθινόπωρο θα έχουμε μια πρώτη πιλωτική εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα. Ευελπιστούμε στο τέλος του χρόνου να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Το πρώτο εξάμηνο του 2017 να είναι πρώτο εξάμηνο απολογισμού αυτής της νέας δομής των υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Εκεί θα γίνουν ανακατανομές και σε οργανικές θέσεις και στο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Αυτόν τον ήδη παλιό υλικοτεχνικό εξοπλισμό δυστυχώς δεν υπάρχουν. Οι δημοσιονομικές συνθήκες είναι αδύρυτες, σκληρές. Δεν μας επιτρέπεται να αισιοδοξούμε πάρα πολύ. Μέσω των ανακατανομών και της εκτίμησης των πραγματικών αναγκών σε στελέχη και υλικό, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα της αστυνομίας σε όλη την Ελλάδα. Αρχηγέ, υπάρχει το θέμα με τις απάτες και τη μικροεγκληματικό, το οποίο όλο ένα και μεγαλώνει πανελλαδικά τώρα. Σκοπεύετε να πάρετε κάποια πρόστιμα? Τα υπάρχουν βέβαια οι επιτυχίες της αστυνομίας, αλλά πάντοτε ο κόσμος είναι εκτεθειμένος στους μικροαπατεώνες, οι οποίοι παίρνουν και το υστέρημά του, έτσι. Λογικό είναι σε μια κοινωνία η οποία βιώνει δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Αυτό ανάγεται ως κοινωνιολογικό θέμα. Η αστυνομία όμως, ειδικά στην περιφέρεια και στη Δυτική Μακεδονία, είναι παρούσα. Τελευταία κάποιες επιτυχίες που είχαμε σημαντικές και στα Γρεβενά βελτιώνουν την εικόνα και το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη στις πόλεις. Θα συνεχίσουμε με την ίδια ζέση, θέρμη. Ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους και πιστεύω θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στη συνέχεια. Από ότι είμαστε σε μια δύσκολη περιφέρεια όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, αυτό που είπατε ότι έχουμε πολλές επιτυχίες σε θέματα πρόληψης, σε θέματα τροχέας, στις κλοπές κλπ. Ποιο είναι το δικό σας συμπέρασμα που βγαίνει, παρότι είναι δύσκολη η περιοχή, αλλά παλεύουν οι αστυνομικές υπηρεσίες εδώ στην περιφέρεια? Οι αστυνομικοί είναι άνθρωποι όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, εργαζόμενοι. Το πλησίασμα, η ανθρωποκεντρική διοίκηση στο προσωπικό πιστεύω έχει ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα. Επιβραβεύουμε τις καλές προσπάθειες, ενθαρρύνουμε το προσωπικό και πιστεύω ότι αυτή η ανθρωποκεντρική διοίκηση και το πλησίασμα είναι αυτό που θίγει ουσιαστικά εντός εισαγωγικών θετικά το φιλότιμο του Έλληνα και έχουμε τα πολύ καλά αποτελέσματα που ευελπιστώ να συνεχίσουν να είναι το ίδιο καλά και στο επόμενο μέλλον. Στο άμεσο μέλλον. Υπάρχει κίνδυνος η αναδιοργάνωση να φέρει συμπύκνωση υπηρεσιών στα κέντρα και το λέμε γιατί η περιοχή μας, η περιφέρειά μας έχει διασκορπισμένο τον πληθυσμό της? Η αναδιοργάνωση έγινε μετά από πολύ καλή μελέτη και σχεδιασμό. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Δέχτηκε την βάσανο και την κριτική των τοπικών κοινωνιών. Πιστεύω ότι είναι ένα συνολικό ενάθροισμα απόψεων, καταγράφεται. Πιστεύω θα κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι δεν είναι δεκτική περαιτέρω βελτίωση στα επόμενα χρόνια.
αυτό θα περιλαμβάνει και μείωση οργανογράμματος και να το κάνουμε για να διοργάνωση τα προβλήματα και μείωση των οργανογραμμάτων. Αυτό σημαίνει, όχι θα περιλαμβάνει. Αυτό σημαίνει. Θα έχουμε μείωση των οργανογραμμάτων. Αυτό σημαίνει, βεβαίως. Αυτό σημαίνει. Διότι υπάρχει και ένα αίτημα, είχε μειωθεί το οργανόγραμμα επιδέντια επί προηγούμενης υπουργίας. Υπάρχει ένα αίτημα να επανέλθει στο παλιό. Όχι. Οι μεταβολές που υπήρχαν με το 42-49, τον λεγόμενο νόμο του κυρίου Δένδια, αφορούσαν τις κεντρικές υπηρεσίες, το αρχηγείο. Αυτό το βήμα που έχουμε σήμερα είναι οι περιφερειακές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Πώς είναι η σχέση σας με την αστυνομία στην Αλβανία και στη Φύρομ, κυρίως όσον αφορά τα ναρκωτικά, γιατί βλέπουμε και η Δυτική Μακεδονία είναι ένας χώρος όπου εισέρχονται ναρκωτικά από αυτές τις περιοχές. Βούληση της τωρινής φυσικής ηγεσίας του σώματος είναι η εξωστρέφεια, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην περιφέρεια και στην τοπική κοινωνία, αλλά και στους γείτονές μας. Ήδη στους 4 μήνες που είμαι αρχηγός, έχω συναντηθεί με τον ομόλογό μου Σκοπιανό. Και το Βούλγαρο χθες. Θα συνεχίσουμε με όλους τους ομολόγους και τον Αλβανό και πιστεύω ότι οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις λύνουν πολλά προβλήματα εν αντιθέσει με την μη καλή επικοινωνία των αρχηγών των αστυνομιών των γειτονικών χωρών.